παιδάκι. Όταν άκουσες ότι θα γίνει το τρίτο Maestar Rock και ακούστηκε πάρα πολύ έντονα, σύμφωνα με συναδέλφους, το όνομά σου. Και σένα δεν σε είχα πάρει τηλέφωνο. Χάρηκες, είχες την προσμονή. Όχι, δεν έχω την προσμονή. Δεν μπορώ να μπαίνω σε τέτοια διαδικασία. Νομίζω ότι πιο πολύ μας εξαντλεί, δεν μας προσφέρει τίποτα. Και δηλητηριάζει και την καθημερινότητά σου με μια συνεχή έννοια, δεν υπάρχει λόγος. Πράγματα που δεν εξαρτώνται από εμάς, για το My Style Rocks μου το περσινό, δεν μου χρειαζόταν να το δω. Γιατί ξέρω τι σημαίνει. Κατάλαβες πώς το λέω. Ξέρω τους ανθρώπους, δεν έχω περιέργεια. Στο My Style Rocks, ναι. Συμβουλεύατε τα κορίτσια off camera? Όχι. Ποτέ. Είχε ακουστεί ότι είχαν και δικό του στυλί. Κάποιες είχαν δικό του στυλί. Σίγουρα δεν θα είχαν εμάσει. Όντως ακούστηκε. Δεν έκανα τον detective. Δεν ξέρω. Πολύ πιθανό. Το δεύτερο, γιατί δεν είναι. Φαντάζομαι ότι θα θέλανε μια άλλη ομάδα, ένα άλλο σχήμα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι που περιμέναμε ότι θα ξαναγίνει η υπάρχουσα ομάδα. Ναι, θα προτιμούσα να έχω μια, ας πούμε, κουβέντα τύπου «Αγάπη μου, δεν θα το ξανακάνουμε» ή «Θα κάνουμε κάτι άλλο». Οκ, fair enough. Πόσο χρονών είσαι? 53. Τι? Άρα... Έλα ρε συνάστα, με τρελάνει τώρα. Δεν ξέρω με το πάνε για την προσωπική σου ζωή. Ναι. Γιατί? Γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Έχεις κάνει φογάμο? Όχι. Ήθελες να γίνεις μητέρα? Όχι, όχι. Μου αρέσει η δουλειά μου, Είμαι στους ανθρώπους που πραγματικά η δουλειά μου, αυτό που κάνω, το επάγγελμά μου, με γεμίζει απόλυτα. Θεωρώ το θέμα του παιδιού τεράστιο θέμα, με τεράστια ευθύνη. Θεωρούσα ότι δεν θα μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτά που εγώ θα ήθελα, έχοντας ένα παιδί. Άρα το έκανες πολύ συνειδητά. Πολύ συνειδητά, ναι. Βρέθηκα στον Αντένα με τη Ρούλα Κορομιλά, στον πρωινό καφέ. Και τι έκανες με την Κορομιλά? Στάιλινγκ, τι να κάνω καλέ. Τη Ρούλα την έντυσα ένα χρόνο, νομίζω, την πρώτη σεζόν. Μετά σταμάτησα και ξεκίνησα να κάνω σίριαλ και παιχνίδια. Με τον Βλάση Μπονάτσο. Βλάση, φανταστικός άνθρωπος. One of a kind. Μοναδικός. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που είχα αυτές τις συνεργασίες. Ήταν τόσο τρομερό είχε ο Μπονάτσος και είχε... Ψυχή, η ψυχή του ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος. Δεν είχε κακία για τίποτα και για κανένα. Πάρα πολύ αληθινός, πάρα πολύ απλός. Η Ρούλα ποια χαρακτηριστικά είχε που την έκαναν τόσο άμεση με τον κόσμο? Σε κερδίζει, σε μαγνητίζει. Είχε ένα σεξι κορίτσι, ξέρεις, σεξι γυναίκα, γαλανομάτα, ξανθιά, τηλεόραση τότε, φαντάζομαι 30 χρόνια πριν. Όταν πήγαινες και έλεγες στα καταστήματα θέλω να πάρω ρούχα και τη Ρούλα Κορομιλά. Ναι, εντάξει, μας κοιτάγανε καλά-καλά. Πηγαίναμε κυρίως σε γνωστούς και φίλους τότε. Από πού θα πάω? Γιατί άλλοι δεν ήξεραν τι είναι αυτό. Ναι, αφού και οι δικοί μου άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι έκανα. Έχει μεγάλη ιστορία η Κατσαίδη στα στυλιστικά. Δεν κατάλαβα τώρα. Δεν 30 χρόνια. Ναι, δεν την πήραμε ποτέ τηλέφωνο. Ποτέ. Γιατί αυτή το άκουσε, το συζήτησα με τους άλλους δύο ανθρώπους που ήταν μαζί στην Κριτική Επιτροπή, με τον Κουδουνάρη και με τον Χάρη Χριστόπουλο. Αλλά δεν έχουν επικοινωνήσει με κανένα. Αλλά όπως ήταν μαζί την Αλεξάνδρα Κατσαίδη, από σήμερα ξεκινάνε. Δεν τηρίζω, δεν μπορώ και να μιλήσω. Ναι. Από σήμερα ξεκινάνε τα σεμινάρια που διοργανώνει η ίδια στο ατελείο του Κολονάκη. Αλεξάνδρα, σε περιμένουμε και στο πλατό να μας δείξεις τη συλλογή σου. Εδώ ζωντανά. Ναι, κάνουμε μόδα.